λόγια. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε και θα διαβάσουμε από τη σελίδα την ίδια, 847 από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Σελίδα 847, β' κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν δια να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς σε ταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα με ταυτού και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού Ηρώτα να μάθει παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρόν του φαινομένου αστέρος, και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβριτε απακύλατε μη δια να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν, και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν, έως σου ελθόν εστάθη επάνω όπου είδω το πεδίον. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες στην οικίαν, έβρον το πεδίον μετά της Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν το πεδίον και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μην επιστρέψω προς τον Ηρώδην διάλυς οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν ειδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιουσήφ λέγονε γερθείς παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον και σε εκεί έως σου υποσύ διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίον δια να θα απολέσει αυτό. Ο δε γερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησεν στην Αίγυπτον κοίτο κι έως της τελευτής του Ηρώδου δια να πληρωθεί το ρηθέν του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Τότε ο Ηρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστήλασε φώνευσε πάντα στους πέδας εν Βηθλεέμ και πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξικρύβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή ακούστη εν Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσιν. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται, κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον, εγερθείς παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και είπαγε εις γήν Ισραήλ, διότι απέθανον ζητούνται στην ψυχήν του πεδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και ήλθε εις την γη Ισραήλ. Ακούσας δε ότι ο αρχιέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί. Αποκαλυφθείς δε θεώθεν κατόναρ, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ερθόν κατόκισεν εις πόλην λεγόμενη Ναζαρέτ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Αμήν. Και τώρα αρχίζει η περιπέτεια του Ιωσήφ και της Μαρίας, καθώς αποδέχθηκαν το ιδιαίτερο και ευλογημένο σχέδιο που ο Θεός προσδιορίσε για αυτούς τους δύο. Και το σχέδιο ήταν να γεννηθεί ο Ιησούς ο Χριστός, αλλά και να διατηρηθεί στη ζωή, γιατί αυτό που ξέρουνε εξ αποκαλύψεως από το Θεό ο Ιωσήφ και η Μαρία περί του πεδίου και διεπίστωσαν εκ των ενεργειών του Θεού τη σύλληψη δια Πνεύματος Αγίου, δεν το ξέρουν μόνο αυτοί, το ξέρει και ο διάβολος και ο σατανάς, ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός του ανθρώπου,
ιδιαιτέρως ο εχθρός του Υιού του ανθρώπου, του Υιού του Θεού, του Ιησού του Ναζωραίου, ο οποίος θα καταβάλει πάσαν δυνατήν προσπάθεια χρησιμοποιώντας και αυτούς τους δικούς του δούλους, γιατί και ο διάβολος έχει δούλους, και ένας βασικός δούλος του διαβόλου είναι ο Μέγας ο Ηρώδης, ο Ηρώδης ο Μέγας, που ήταν βασιλιάς στην περιοχή τότε, χρησιμοποιώντας τους δικούς τους τους δούλους, θέλει να θανατώσει τον Ιησούν, τον απροστάτευτο για την ώρα από τον παντοδύναμο Θεό, προστατευόμενο όμως απολύτως από τους δούλους του Θεού, τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Μάχη πνευματική, φοβερή γίνεται, που οι άνθρωποι δεν τη βλέπουν, αλλά την βιώνουν στην καθημερινότητά τους, τη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, μία μάχη που όμως ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ευλογημένος είναι πάντοτε ο Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Και ο ίδιος ο Κύριος λέει, μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Διαπίστεως σωθήκαμε, διαπίστεως θα νικήσουμε και διαπίστεως θα φτάσουμε μέχρι το τέλος που ο Θεός θα μας αναστήσει. Άνευ πίστεως δεν δύναται να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό. Αλλά πότε η πίστη μας είναι ενεργής, ζωντανή, δυνατή, πρώτον όταν έχει έργο πίστεως, αλλά το σημαντικότερο, πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Γιατί αν έχουμε πίστη και έχουμε εκ της πίστεως όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και δεν έχουμε αγάπη, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, είμαστε τίποτα. Τρία μένουν λοιπόν στον άνθρωπο, πίστης, ελπής, αγάπη, μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Ποια είναι η ελπίδα? Επελπίδη στην αγάπη του Θεού, στη δύναμη του Θεού, ελπίζοντας στον παντοδύναμο Θεό ότι αυτά που υπόσχεται και γράφει είναι δυνατός για να εκτελέσει, πιστεύουμε στα λόγια Του. Άρα ελπίδα και πίστης. Η πίστης όμως για να ενεργείται χρειάζεται να συνδεθεί άρρηκτα με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν τώρα εργάζεται ο Θεός με τους δούλους του Ιωσήφ και Μαρία, και έτσι διαφορετικά εργάζεται ο διάβολος με τους δικούς του δούλους. Ο μεν Θεός να διατηρήσει και να αυξήσει τον Ιησούν μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να αποδειχθεί Υιός Θεού εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, τη φύλαξη την αναθέτει ο Θεός σε δύο δούλους που ξέρουν να υποτάσσονται και να υπακούν άμεσα, τον Ιωσήφ και τη Μαρία, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ο αντίδικος διάβολος που και αυτός με τους δούλους του αγωνίζεται να θανατώσει τον Ιησού Χριστόν, το γεννηθέντα δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Έτσι λοιπόν βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο ο Ιωσήφ και η Μαρία στη Βηθλεέμ, ενώ ήταν Γαλιλαίοι, επειδή ο Θεός έβαλε στην καρδιά του Πιλάτου, του αυτοκράτορα, του Κέσαρα, έβαλε στην καρδιά του να κάνει την πρώτη απογραφή παγκόσμια, και όταν λέω παγκόσμια, γιατί η παγκόσμια δύναμη τότε ήταν η Ρώμη, και έπρεπε υποχρεωτικά όλοι να πάνε στον τόπο της καταγωγής τους, και έτσι και ο Ιωσήφ βρέθηκε στον τόπο της καταγωγής του, καθώς ήταν Υιός Δαβίδ, στη Βηθλεέμ, μαζί με τη Μαρία που ήταν 9 μηνών, και εκεί εγέννησε, καθώς δεν βρέθηκε τόπος το κατάλημα στο στάβλο, και σπαργάνωσε τον Ιησούν στη Φάτνη. Δύσκολες καταστάσεις περνάει ο δούλος του Θεού,
αλλά ευλογημένες. Δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να φύγει από τη Γαλιλαία και να βρεθεί στη Βηθλέμ. Και μάλιστα την ημέρα που θα γεννήσει. Και μάλιστα δεν γεννήθηκε σε παλάτια, σε στάβλο. Και μάλιστα δεν σπαργανώθηκε σε κούνια μεγάλη και ωραία, σε φάτνη. Απελπισία στον Ιωσήφ και στη Μαρία, στον ουρανό όμως χαρά μεγάλη, καθώς άγγελοι εμφανίστηκαν στους ποιμένες, λέγοντας επιγής ειρήνης και ανθρώπης ευδοκία. Και έτσι εμφανίστηκαν, προσκύνησαν το μωρό κατά την οδηγία του Θεού οι ποιμένες και η Μαρία ενεθαρρύνθη, πήρε θάρρος και ο Ιωσήφ ότι ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Γιατί πάντοτε η σκέψη έρχεται, μας άφησε ο Θεός. Ο Θεός δεν μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Πάσα στα σημέρας, έως συγγελίας του αιώνος, γιατί αυτή είναι η απόφασή Του. Αυτός είναι ο λόγος Του. Αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Και έτσι πέρασαν οι μέρες και βρέθηκε σε μια οικία που επιτέλους θα κατάφεραν. Φτωχοί άνθρωποι. Πώς θα τα βγάλουν πέρα, ξένοι, με ένα μωρό, σε μισθωτή οικία. Και εμείς τώρα οι Έλληνες ξέρουμε τι σημαίνει φτώχεια. Νίκη, και αν έχεις και παιδιά, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά ο Θεός φροντίζει με ρημνά και θα φέρει λύσεις. Ξαφνικά εμφανίζονται μάγοι. Τι είναι οι μάγοι? Σοφοί από την Ανατολή. Οι οποίοι πιθανότατα από το Δανιήλ ήξεραν το Λόγο του Θεού και όπως είχε προφητευθεί ότι θα ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θα γεννηθεί βασιλιάς σκύπτρων στον Ισραήλ. Και είχε προφητευθεί, το περίμεναν ο λαός Ισραήλ τότε και το διεπίστωσαν οι σοφοί άνθρωποι της Ανατολής. Είδαν ένα παράξενο αστέρι και κατάλαβαν είναι ο προάγγελος της γέννησης του βασιλιά των βασιλιάδων, του Κυρίου των Κυρίων. Πήραν δώρα και ήρθαν και στη φτώχεια του Ιωσήφ και της Μαρίας εμφανίστηκαν μάγοι με δώρα, όχι τρεις, συνοδεία ολόκληρη ήταν. Έφεραν χρυσάφι μεγάλης αξίας, Λίβανον, αρωματικό είδος, και Σμύρνα, πανάκριβο μύρον. Και παρόλο που ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, αυτοί πήγαν στα Ιεροσόλυμα. Επειδή είδαν το αστέρι. Και ρώτησαν, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Και δημιουργήθηκε μεγάλη ταραχή στα Ιεροσόλυμα. Ιδιαίτερα στο δούλο του διαβόλου, τον Ηρώδη το Μέγα. Γιατί είχε προφητευθεί ότι αυτός ο βασιλιάς που θα γεννηθεί θα συντρίψει τους Ιούς Εδόμ, τους Ιούς Ισάφ, και απόγονος του Εδόμ ήταν ο Ηρώδης, ο οποίος είχε προσιλητιστεί από τους Ισραηλίτες για πολιτικούς λόγους και όχι επειδή πίστεψε στον αληθινό Θεό. Όταν άκουσε ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς που θα καταστρέψει τους Εδωμίτες, φοβήθηκε, ταράχτηκε και πονηρώσον σαν τον κύριό του το διάβολο, είπε θα τους παγιδεύσω να με οδηγήσουν, γιατί εγώ δεν μπορώ να τον βρω, να με οδηγήσουν για να θανατώσω το μωρό. Τους έπιασε λοιπόν, ρώτησε και τους γραμματείς και φαρισαίους που αδιάφοροι, θρησκευόμενοι αδιάφοροι για τα λόγια του Θεού, ήξεραν όμως το λόγο του Θεού. Πηγαινάτε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και είπαν είναι γραμμένο στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί. Ενημερώνει λοιπόν ο Ηρώδης, πήγαινε στην Βηθλεέμ και θα το βρεις.
Και οι μάγοι βγήκαν έξω και με τον φύγηκαν. Δεν χρειαζόντουσαν την οδηγία ούτε των γραμματέων, ούτε των φαρισαίων, ούτε του Ηρώδη, γιατί υπήρχε ο Θεός με το αστέρι που τους πήγε πάνω από το σπίτι του Ιησού. Και εκεί εισήλθαν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να το διαβάσω, και ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίον μετά της Μαρίας μητρός αυτού και προσπεσόντες προσεκίνησαν το πεδίον και όχι τη Μαρία. Προσεκίνησαν, επαναλαμβάνω, το πεδίον και όχι τη Μαρία. Γιατί έχουν αποκάλυψη Θεού. Έχουν φανέρωση Θεού. Και ανοίξατε στους θησαυρούς, έδωσαν στους πάμφτωχους, Ιωσήφ και Μαρία, δούλους του Θεού, θησαυρούς. Και την άλλη μέρα, αφού κοιμήθηκαν εκεί, αποφάσισαν να επιστρέψουν και να πάνε στον Ηρώδη να του πούνε, γιατί τους είχε πει, πες μας, πέστε μου που είναι, για να πάω να το προσκυνήσω με πονηριά, για να το θανατώσει. Αλλά το βράδυ έρχεται άγγελος Κυρίου στους μάγους και τους λέει, μην πάτε από αυτό το δρόμο, από άλλο δρόμο φύγετε, γιατί κινδυνεύει η ζωή του παιδιού. Και αυτοί οι μάγοι, και αυτοί οι πιστοί, δούλοι του Θεού. Γιατί είναι δούλοι του Θεού? Γιατί υπηρέτησαν τους δούλους του Θεού. Υπηρέτησαν τον Ιωσήφ και τη Μαρία και βεβαίως και τον Ιησού τον Ναζαρέο, δίνοντάς τους τα απαραίτητα για μπορούν να συνεχίσουν το δύσκολο καιρό που έρχεται μπροστά τους. Γιατί ο Θεός ξέρει και προμηθεύει πάντοτε τα απαραίτητα. Είναι ο δοτήρ παντός αγαθού. Με χαρά λοιπόν ο Ιωσήφ διεπίστωσε ότι έγινε πλούσιος με τους θησαυρούς αυτού. Πώς έγινε? Έγινε. Γιατί ο Θεός το αποφάσισε. Και ο Θεός κάνει πλούσιους τους ανθρώπους? Όχι. Ο Θεός εξασφαλίζει το μέλλον των πιστών ανθρώπων για τη δόξα Του. Γιατί δεν ξέρει, αλλά το μέλλον θα είναι δύσκολο. Και την επόμενη μέρα στον ύπνο του πηγαίνει άγγελος στον Ιωσήφ και του λέει, τώρα σήκω γρήγορα, πάρε τη γυναίκα σου και το μωρό και φύγε στην Αίγυπτο. Γιατί ζητάνε τη ζωή του παιδιού. Και δούλος Θεού δεν το σκέφτηκε, πως τώρα ξημερώματα να σηκωθώ να τακτοποιηθούμε. Πρωί πρωί, μόλις ξημέρωσε, πήρε τη γυναίκα του, πήρε το παιδί του και φύγαν με τους θησαυρούς που του είχαν δώσει οι μάγοι, δηλαδή ο Θεός, και πήγαν στην Αίγυπτο. Και ο Θεός τους είπε, θα κάτσεις εκεί Ιωσήφ και δεν θα φύγεις μέχρι να σε φωνάξω, γιατί είναι γραμμένο, εξ Αιγύπτου εκάλωσα τον Υιόν μου. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, αδερφοί, γιατί ό,τι κάνει ο Θεός είναι προφητευμένο. Ό,τι κάνει είναι εις εκπλήρωση του Λόγου Του. Και είναι και γραμμένο, ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Νήπιον, αγαπόμενον από τον Πατέρα Του. Αγάπησα τον Υιόν μου, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Και έτσι ο Ιωσήφ ασφαλής και με όλα τα απαραίτητα ζει στην Αίγυπτο, περιμένοντας να τον επισκεφθεί ο Θεός και να τον επιστρέψει στη γη του. Ο Ηρώδης έκανε το έργο του. Έμαθε ότι είναι στη Βηθλεέμ, κατάλαβε ότι τον κορόιδεψαν οι μάγοι και λέει, ξέρω τι θα κάνω. Θα σκοτώσω όλα τα παιδιά, αφού διεπίστωσε τους χρόνους και τους καιρούς που οι μάγοι είδαν το αστέρι. Και λέει, για να είμαι σίγουρος, όλα τα νήπια μέχρι 2 χρονών θα στείλω στρατιώτες στη Βηθλεέμ να τα φωνεύσουμε. Βηθλεέμ τότε ήταν χωριό. Και τις εποχές εκείνες το χωριό είχε 100, 200, 300 ανθρώπους. Τα 2 ετών παιδιά είναι 2-3%. Δηλαδή τα παιδιά που σφάχτηκαν, μην νομίζετε ότι ήταν κανένας λόχος παιδιών. Ήταν 10, 15, 20. Λέγεται δεν μπορεί να είναι πάνω από 25.
Δεν μπορεί να ήταν η Βηθλεέμ μια πόλη πάνω από 1.000 άτομα. Αποκλείεται. Και το ερώτημα που βασανίζει στους ανθρώπους, μα ο Θεός επέτρεψε, άφησε τον Ηρώδη να φωνεύσει δίχρονα παιδιά, βρέφη, μέχρι 2 ετών, δεν μπορούσε να τον εμποδίσει. Ωραία ερώτηση, ανθρώπινη ερώτηση, ανόητη όμως. Ανόητη γιατί ό,τι κάνει ο Θεός είναι τέλειο. Και μας το εξηγεί λέγοντας όταν προφητεύεται αυτός ο σφαγμός, η σφαγή, συγγνώμη, των βρεφών της Βηθλεέμ, λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, φωνή οικούστη εν Ραμά, Ραμά είναι πλησίον της Βηθλεέμ, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός, η Ραχήλ, τα τέκνα δηλαδή του Ιακώβ, κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα της, διότι δεν υπάρχουν. Και τώρα μιλάει ο Θεός, ερμηνεύοντας το σχέδιό Του. Ούτω λέγει Κύριος, παύσον τη φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργο σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει Κύριος, και θέλω συνεπιστρέψει εκ της γης του εχθρού, και είναι ελπίσης τα έσχατά σου, λέει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλει σε επιστρέψει εις τα όρια αυτών. Αυτή τη θυσία για τα τέκνα σου, Ραχήλ, ο Θεός προφητεύει λέγοντας, ευλογημένα τα παιδιά που ήταν οι πρωτομάρτυρες για το όνομα του Χριστού, αλλά και ευλογημένη η Ραχήλ, γιατί τα έσχατα του λαού Ισραήλ θα τα ευλογήσει ο Θεός εξαιτίας αυτής της θυσίας, όταν στην εφταετία του Αντίχριστου και οι μεν Ισραηλίτες που δεν δέχτηκαν τον Χριστό αλλά σταύρωσαν τον Ιησού τον Ναζωραίο, σε αυτούς θα εκχέει ο Θεός πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα δεχθούν εκείνον τον οποίον εξεκέτησαν, καθώς ομολογεί ο Θεός, το έργο σου θα ανταμυφθεί. Το έργο σου να θανατωθούν τα παιδιά της Ραχήλ θα ανταμυφθεί στα έσχατά σου. Ό,τι προσφέρεις, είτε οικειοθελώς, είτε όχι στον Κύριο, οτιδήποτε και αν προσφέρεις, έχει ανταμοιβή μεγάλη. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός, δίκαιος και χαίρεται να ανταμοιβεί τους ανθρώπους. Και έτσι πέθανε ο Ηρώδης, ο δούλος του διαβόλου, και έζησε ο Ιωσήφ και ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Για να συνεχίσουν το έργο. Και άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στον Ιωσήφ και λέει, τέλειωσε ο καιρός, μπορείς να επιστρέψεις στη γη σου, γιατί πια αυτοί που ζητάνε τη ζωή του παιδιού πέθαναν. Και ο Ιωσήφ παίρνει τη γυναίκα του, πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, στο Ισραήλ, διαπιστώνει ότι ο βασιλιάς είναι ο γιος του Ηρώδη, φοβάται και έρχεται το βράδυ άγγελος και του λέει, πήγαινε στη Ναζαρέτ, γιατί το παιδί θα ονομαστεί Ναζωραίος. Και δεν υπήρχε Ναζαρέτ στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είχε προφητευθεί Ναζαρέτ, σημαίνει δύο πράγματα. Στα μένα αραμαϊκά σημαίνει απεσταλμένος του Θεού, Μεσσίας. Στα δε εβραϊκά σημαίνει περιφρονημένος. Και είναι γραμμένο και είναι θαυμαστό πως ο Θεός περιγράφει τα πράγματα. Είναι γραμμένο λέγοντας, «Εν της προτέρης καιρής εξουθένησε τη γη Ζαβουλών και τη γη Νεφθαλήμ». Και μάλιστα όταν είπαν ότι είναι Ναζωραίος, είπαν, «Είναι δυνατόν τίποτα καλό να προέλθει από Ναζαρέτ?» Τελείως περιφρονημένος εξαιτίας της καταγωγής του. Και όταν κάποιοι είπαν, «Μα είναι προφήτης»,
ονείδησαν και λέει ψάξτε να βρείτε, υπάρχει, έχει βγει προφήτης ποτέ από τη Γαλιλαία. Εξουθενημένος πλήρως. Αλλά και πάνω στο Σταυρό, περιφρονημένος και εξουθενημένος. Αλλά ο λίθος τον οποίον εξουθένησαν οι άνθρωποι, αυτός λέει η Γραφή έγινε κεφαλή γωνίας και πάνω σε αυτόν ο οποίος οικοδομεί δεν θα κατεσχυνθεί. Αμήν.